Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, για την εκδήλωση αυτή που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την έναρξη της δίκης, η οποία χθες έχει συμπληρώσει τον αριθμό των 150 συνεδριάσεων. Συμπληρωματικά σε όσα ορθά ανέφερε ο προλαλής σας συνάδελφος Άγγελος Βρετός, θα ήθελα να πω τα εξής, ορισμένα όσον αφορά τη διαδικαστική αποτίμηση της δίκης και ορισμένα όσον αφορά την ουσιαστική της αποτίμηση. Όσον αφορά τη διαδικαστική της αποτίμηση, να πω στο θέμα της διάρκειας ότι η διάρκεια της δίκης αυτής, από εδώ και πέρα τουλάχιστον, είναι αντιμέτωπη με ένα μόνο πράγμα, το αντικειμενικό μέγεθος του όγκου της δικογραφίας, που όμως, θα το ξαναπώ, επειδή γίνεται πολλές φορές η συζήτηση αυτή, ότι η συνεκδίκαση και η διαμόρφωση αυτού του όγκου είναι αναγκαία για να μπορέσουν να συναχθούν ενιαία συμπεράσματα και κρίσεις ως προς το συνολικό τρόπο δράσης της Χρυσής Αυγής. Εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία πέρασαν από τη δίκη, θα είχαμε μεμονωμένες περιπτώσεις, ασύνδετες μεταξύ τους, όπου οι ποινικές ευθύνες θα περιορίζονταν πιθανότατα σε όσους συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο με ρόπαλα και μαχαίρια. Άλλο που δεν θέλει η Χρυσή Αυγή, να χωριστεί η Ήρα από το Στάρι, να απομονωθούν και να παρουσιαστούν ως μεμονωμένα τα διάφορα περιστατικά και να μην διερευνηθούν οι κοινές συνδετικές αιτίες, ο τρόπος οργάνωσης, ο τρόπος λειτουργίας, η ιεραρχία, η δομή, τα κίνητρα, τα κοινά σημεία. Ο πλούτος των υποθέσεων οι οποίες έχουν εξεταστεί έχει μπορέσει να αναδείξει μια συνολική εικόνα για αυτή την εγκληματική, παύλα τρομοκρατική, θα το ξαναπώ και ας μην διώκεται με το 187α του ποινικού κώδικα κακός οργάνωση και για τον τρόπο συμμετοχής του ηγετικού της επιτελείου σε αυτές. Δεύτερο ζήτημα της διαδικαστικής αποτίμησης είναι ότι η υπεράσπιση εγκατέλειψε πολύ γρήγορα την προσπάθειά της να δώσει ένα εμπροστοβαρή χαρακτήρα στη δίκη. Απέσυρε όλες τις σοβαρές ενστάσεις οι οποίες έπληταν την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα της δίωξής της, διαβλέποντας προφανώς την ήττα της, όπως ιτήθηκε και στο ζήτημα της παράστασης της πολιτικής αγωγής, η οποία κατέκτησε να έχει λόγο στο σύνολο των αδικημάτων τα οποία διώκονται όσον αφορά την ένταξη και διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και δεν κάνει άλλη δουλειά η υπεράσπιση από το να προσπαθεί με συχνότητα 1-2 φορές το μήνα τουλάχιστον να θέτει ένσταση και να προσπαθεί να περιορίσει την παρουσία της πολιτικής αγωγής. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτό το πράγμα, η οποία και μας δίνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δίκη αυτή. Ζήτημα τρίτο, η δημοσιότητα της δίκης. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, είναι το μεγάλο πρόβλημα της δίκης, η ελλιπής δημοσιότητα. Ελλιπής γιατί δεν έχει επιτραπεί η τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση, διότι η κυβέρνηση αυτή κρατάει σε ισχύ ένα νόμο της περίοδου Σιμίτη, ο οποίος εξαρτά την μετάδοση από τη συνένεση όλων των παραγόντων της δίκης και το ποιοι είναι αυτοί που αρνήθηκαν, το ξέρετε. Αυτοί που λέγανε τότε και λεονταρίζανε να μπει η τηλεόραση και να λάμψει η αλήθεια είναι αυτοί που τους πάει 3 και 1 κάθε φορά που η πολιτική αγωγή υποβάλλει ένα αίτημα δημοσιότητας, είτε είναι η ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση, είτε είναι ακόμα και η τήρηση των πρακτικών με φωνοληψία, που είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα σε μια χώρα που οι δίκες διαζυγίων και ακόμα και οι δίκες μικροδιαφορών ηχογραφούνται και απομαγνητοφωνούνται, δίκες δηλαδή ελάχιστης σημασίας μπροστά σε αυτήν, μια δίκη ιστορική να μην έχει αξιόπιστη φωνοληπτική τήρηση και καθημερινή απομαγνητοφώνηση και δυνατότητα αναδρομής στα πρακτικά των προηγουμένων ημερών. Είναι ακόμα πρόβλημα το ότι το θέμα του τόπου διεξαγωγής της δίκης δεν έχει λυθεί. Μόλις 55 συνεδριάσεις επί του συνόλου των 150 έχουν πραγματοποιηθεί στο εφετείο, όπου ακόμα και το τελευταίο 12μήνο που η δίκη διεξάγεται εκ περιτροπής, η τάση να είναι να συγκαλούνται περισσότερες δικάσιμοι στον Κορυδαλό. Και εδώ θέτω δύο ζητήματα. Γιατί πέρυσι, τέτοιο καιρό, από μια συνέντευξη τύπου παρόμοια, ξεκίνησε και κατακτήθηκε η μεταφορά της δίκης στο εφετείο και υπάρχει μια πολύπλευρη διαδικασία επαναφοράς της στον Κορυδαλό. Πολύπλευρη. Με τη μόνιμη δυσφορία της διοίκησης του εφετείου, η οποία αντιλαμβάνεται τη δίκη σαν μια από τις πολλές πολυπρόσωπες δίκες που πρέπει να φιλοξενούνται στην αίθουσα τελετών και άρα να την χάνει σύμμετρης κατάταξης με διάφορες άλλες δίκες, που κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα, διότι η πολιτική και η ιστορική ιδιαιτερότητα της δίκης αυτής της δίνει μια προτεραιότητα απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη. Δεύτερο, με επεισόδια τα οποία χρυσαυγίτες σκόπιμα και μεθοδευμένα προκαλούν μέσα στον χώρο της αίθουσας του εφετείου, ακριβώς για να επιτείνουν αυτή τη δυσφορία της διοίκησης
και να προκαλούν τη μεταφορά της στον Κορυδαλό. Και ρωτάω, αυτή η μεταφορά της δίκης στον Κορυδαλό είναι μέσα στα όρια της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό πέρυσι? Δεύτερο ερώτημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο τωρινός, γιατί ο περσινός αναδρομικά έστω δήλωσε την πολιτική του συμπάθεια προς τη Χρυσή Αυγή, λέγοντας ότι πρέπει να ενταχθεί στο δημοκρατικό τόξο, και αποκάλυψε επιτέλους για ποιο λόγο ήταν αρνητικό στα επανειλημμένα αιτήματά μας για τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο. Ο τωρινός Υπουργός, γιατί απεμπολεί την εκτελεστική του εξουσία, γιατί αποφεύγει έστω να τροποποιήσει την υπουργική απόφαση και να ορίσει το συγκεκριμένο και αποκλειστικό τόπο διεξαγωγής της δίκης, την αίθουσα τελετών του εφετείου? Και δεν τα λέμε αυτά μόνο για να μην ταλαιπωρούνται οι δικηγόροι. Κορυδαλό σημαίνει έλλειψη δημοσιότητας, έλλειψη δυνατότητα πρόσβασης, έλλειψη δυνατότητας έγκαιρης πληροφόρησης του τι γίνεται με τη δίκη. Και βεβαίως και έλλειψη χωρητικότητας της αίθουσας όταν υπάρχει πολλής κόσμος. Βλέπετε ότι η δημοσιότητα της δίκης είναι ελλιπής. Μακάρι όσοι είστε εδώ σήμερα δημοσιογράφοι να ήσασταν κάθε μέρα εκεί. Δεν είσαστε 2-3 μπλοκ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εκείνα τα οποία αποκαθιστούν την πληροφόρηση. Ενοχλεί τόσο πολύ και αυτό την υπεράσπιση που έχει καταγγελθεί κάποτε, όχι ότι διαστρεβλώνονται, αλλά ότι μεταδίδονται αυτολεξίες τυχομηθείες σε χρόνο μηδέν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποιους ενοχλεί η αλήθεια είναι προφανές, και γιατί φωνάζουμε και επιμένουμε για τη δημοσιότητα. Δύο λόγια για την ουσιαστική αποτίμηση πριν κλείσω. Έλεγα ότι η υπεράσπιση εγκατέλειψε τις προσπάθειες εμπρός στο βαρύς χαρακτήρα της δίκης και προφανώς θεωρώντας ότι θα κάνει ένα περίπατο, ελπίζοντας την αποδεικτική αδυναμία των στοιχείων της εγκληματικής οργάνωσης, άφησε την εξέλιξη της διαδικασίας της ουσίας. Δεν τα κατάφερε, διότι όλα τα περιστατικά τα οποία εξετάστηκαν αναδεικνύουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εξαντλητικά παραθέτει το παραπεμπτικό βούλευμα και τη δράση των ταγμάτων εφόδου και τα κίνητρα και την ιεραρχία και τη δομή και το modus operandi και τα πάντα. Σε όλα τα σημεία της Ελλάδας υπάρχει τέτοια δράση μεσαίας ή μεγάλης κλιμακωμένης βίας υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση και συμμετοχή κατά περίπτωση βουλευτών, διευθυντικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Δύο παρατηρήσεις. Μία κριτική στο δικαστήριο, μία κριτική στην κυβέρνηση, γιατί παρόλα αυτά τα τάγματα εφόδου έχουν το θράσος να ξαναβγαίνουν στο δρόμο. Κριτική στο δικαστήριο. Είναι αδιανόητο. Διαρκούσης μιας δίκης, ένας κατηγορούμενος για τον πλέον ηγετικό ρόλο, που περιφρονεί το δικαστήριο και αυτός και όλοι οι άλλοι δεν εμφανίζονται. Και στην κριτική ότι είναι δικαίωμά τους να μην εμφανίζεται, ανταπαντότητα και εμένα κριτική μου να σχολιάζω τον τρόπο που ασκούν τα δικαιώματά τους. Έρχεται το Σεπτέμβριο του 2015 και λέει ότι αναλαμβάνει η Χρυσή Αυγή την πολιτική ευθύνη για μια δολοφονία που εκδικάζεται σε αυτή τη δίκη, στην οποία είναι κατηγορούμενος. Και η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν τον έχει καλέσει 1,5 χρόνο ακόμα να δώσει εξηγήσεις για αυτή τη δήλωση. Τι μήνυμα αποπνέει προς τα έξω? Δεύτερο ζήτημα. Συμπεριφορά κυβέρνησης. Είπα πριν για τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης. Ένα ακόμα. Αυτή η προκλητική προσμέτρηση, η εμφατική προσμέτρηση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στις δυνάμεις της Εθνικής Ενότητας με την περιοδία στο Καστελόριζο. Αποθρασίνη ή δεν αποθρασίνη? Και βλέπετε ότι οι θύλακες της αστυνομικής συγκάλυψης, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεγέθη που έχει αναδειχθεί στη δίκη και κατά τη γνώμη μου το πλέον επικίνδυνο στοιχείο βαρύτητας της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, εκδηλώνεται ακόμα στον ασπρόπυργο στοιχείο, στο Κιλκής, όπου βγαίνουν και δραστηριοποιούνται. Γιατί, ενώ η δίκη προχωρεί και ενώ η δίκη αναδεικνύει, όσο η δημοσιότητα επιτρέπει να αντανακλάται αυτό προς τα έξω, την εγκληματική δραστηριότητα αυτή, ενώ είχε κατασταλεί για μεγάλο διάστημα ή αν θέλετε είχε ανασταλεί, τίνει να αναπαράγεται? Υπάρχουν ευθύνες για αυτά. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να τις αναδεικνύουμε. Κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο, θα επανέλθουμε στις ερωτήσεις. Ανδρέας Οτζέλης έχει ένα πλήρη κατάλογο δικών που εξελίσσονται και απολύγουν σε καταδίκες της μελών της Χρυσής Αυγής, πέρα από τη συγκεκριμένη δίκη, δύο εκκλήσεις. Μία ως δημοσιογράφος, μία στον κόσμο. Δημοσιογράφος, παρουσία στη δίκη, καθημερινή, άμεση κάλυψη, μην αποθέτεται στην πολιτική αγωγή το στοιχείο της υποκατάστασης της δημοσιότητας. Θα το εκπληρώσουμε, γιατί είμαστε αυτό που είπε ο Άγγελος, είμαστε η ντουντούκα του κινήματος μέσα στο δικαστήριο και η ηχό της πολιτικής αγωγής έξω από το δικαστήριο. Αλλά να έρχεστε και να καλύπτεστε για τον κόσμο, παρουσία κάθε μέρα.
ενάντια στις προκλήσεις που φτάνουν πολλές φορές στα όρια του κανιβαλισμού από ορισμένους. Κάποτε ορθά η εφημερίδα των συντακτών τους έγραψε τάγμα υπερασπιστών και από άλλους στο ακροατήριο εκεί πέρα. Καθημερινή παρουσία απάντησης στις προκλήσεις, απέτηση δημοσιότητας, απέτηση η δίκη να διεξάγεται στο εφετείο. Η ώρα της τελικής κρίσης πλησιάζει. Ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Ευχαριστώ.